Η διαχειριστική μελέτη για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων δείχνει το δρόμο της ήπιας αξιοποίησης και ανάδειξής της με τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που προτείνονται, ο Δήμος Χανίων καλείται να κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα. Πρόκειται για ένα εγκεκριμένο σχέδιο συνολικό, το οποίο απαντά στο πώς θα διαχειριστούμε το σύνολο των χώρων των Αγίων Αποστόλων και που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι το πάρκο αυτό μπορεί να αποτελέσει πλέον ένα σύγχρονο μητροπολιτικό πάρκο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαγόρευση κυκλοφορία σε οδικά τμήματα και πεζοδρόμησή τους, διαμόρφωση κυκλικών κόμβων, 8 χώρους στάθμευσης σε διάφορα σημεία με συνολικά 690 θέσεις, δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Ταυτόχρονα προβλέπει αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων των παλιών εξοχών για αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, αλλά και δημιουργία θεάτρου στην έκταση ανατολικά του γηπέδου. Η συνολική κατεύθυνση είναι η ανάδειξη του δημόσιου χώρου και να αποτελέσει το πάρκο των Αγίων Αποστόλων την κατάληξη της συνολικής διαδρομής που πληματικά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που κάνουμε. Προβλέπονται όμως και μικρές παρεμβάσεις που αν υιοθετηθούν θα δώσουν νέα πνοή στο άλσος των Αγίων Αποστόλων και στην ευρύτερη περιοχή. Η συντήρηση μονοπατιών, η σήμανση σημείων ενδιαφέροντος, η τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών και η δημιουργία ενός ακόμη υπαίθριου γυμναστηρίου αναμένεται να αναβαθμίσουν τη χαρακτηριζόμενη όχι άδικα ως περιοχή φιλέτο των Χανίων. Και τα τεύχη δημοπράτησης των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου αλλά και το κομμάτι των ίδιων των μελετών και στη συνέχεια του έργου θα κατευθούν προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι απολύτως επιλέξιμα και εμπίπτουν στις κατευθύνσεις που έχουμε λάβει από το Υπουργείο. Η μελέτη αυτή καθορίζει τις χρήσεις και οργανώνει όλες τις υποδομές εκείνες που θα βελτιώσουν την εικόνα του πάρκου αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διαχειριστική μελέτη να εφαρμοστεί καθολικά και όχι τμηματικά.